Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη προσκεκλημένη της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Εύρου και μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις, για τα νέα σκληρά μέτρα που έρχονται και την εναλλακτική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρχικά η κυρία Σπυράκη έκανε ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία και την ανάδειξη του νέου Προέδρου της ΝΟΔΕ Εύρου και όλα όσα έγιναν με τις αντιδράσεις και τις παρετήσεις. Έγινε μια διαδικασία η οποία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εικόνα που έχουμε εμείς στην Εκκλησιαστική Γραμματεία, είναι μία καθόλου σύμφωνη με το καταστατικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει για μένα ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που δεν αφορά μόνο την όβη του Εύρου, αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε έξω από το κουτί. Η κοινωνία, οι πολίτες, εκείνοι όλοι που θέλουν την επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα, είναι έτοιμοι να μας δώσουν μια πολύ ισχυρή εντολή. Πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη, είτε είμαστε στη μέση, είτε είμαστε στη βάση αυτού του οικοδομήματος της μεγάλης Νέας Δημοκρατίας. Με αναφορά στις γαλλικές εκλογές και σε σχετισμό με τη χώρα μας, συνέχισε τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Σπυράκη λέγοντας πως η Ευρώπη αλλάζει, αλλά η Ελλάδα μένει καθυλωμένη, πληρώνει ψεύδικες αστοχίες και ανικανότητα της κυβέρνησης. Η επικράτηση Μακρόν, είπε, σηματοδοτεί μια εποχή μετριοπάθειας, αλήθειας και ειλικρίνειας. Η εκλογή Μακρόν σηματοδοτεί αυτό που ήδη είχαμε προβλέψει, δηλαδή ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει με εκείνους που μπορούν και θέλουν. Και η Ελλάδα δεν θα πρέπει να μένει στη λογική ότι είναι στην πρώτη ταχύτητα εξαιτίας του ότι είναι στο ευρώ και στο Σέγγεν. Αυτό που θα προκύψει θα είναι μια Ευρώπη με μεγαλύτερη ταχύτητα και με περισσότερη διευρυμένη συνεργασία. Διευρυμένη συνεργασία στην οικονομία, διευρυμένη συνεργασία στην άμυνα, στοιχεία που ενδιαφέρουν και στις δύο περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Πρέπει λοιπόν να διορθωθούμε γρήγορα. Να σταθούμε στα πόδια μας γρήγορα και να τρέξουμε στην πρώτη ταχύτητα. Αν δεν τρέξουμε, κανένας δεν θα μας τραβήξει. Η πρώτη ταχύτητα θα πάει μόνη της και έχουμε ισχυρό κίνδυνο να μείνουμε πίσω. Ο κύριος Τσίπρας απέτυχε. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να ακούσει ποιο είναι το δικό μας σχέδιο για την Ελλάδα. Χωρίς να λαϊκίζουμε και να λέμε ψέματα, θα πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος, σημείωσε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνει είναι να υποθηκεύει το μέλλον των πολιτών, το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, αγοράζοντας πολιτικό χρόνο. Εξού και το κείμενο το οποίο έχω μαζί μου και το οποίο δυστυχώς πληροφορηθήκαμε από ξένη εφημερίδα, το πρωτότυπο κείμενο του σχεδίου, του μνημονίου που η κυβέρνηση υπογράφει, της αξιολόγησης που η κυβέρνηση υπογράφει. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση υπόσχεται ότι λαμβάνει μέτρα μετά το 2019, που όπως ξέρετε σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ζωής της δεν διαρκεί μετά το 2019. Είναι εξόχως προβληματικό όλο αυτό. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα άλλο εκτός από το να μας δοθεί ο χρόνος, γιατί η ευκαιρία θα μας δοθεί και οι πολίτες μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές και θα δίνει έτσι τη δυνατότητα να μειώσουμε τους φόρους και να μπορέσουμε να κάνουμε την οικονομία μας δυναμική και την πατρίδα μας να σταθεί στα πόδια της. Έχουν ενεργοποιήσει το κόμμα μας και προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον πολίτη για τη συμφωνία η οποία πρόκειται να έλθει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή προς ψήφιση, για να γνωρίζουν την πραγματικότητα, να γνωρίζουν το τι σημαίνει μέτρο, το τι σημαίνει αντίμετρο, αυτό το καινούργιο όρο που μας έβαλε η κυβέρνηση στη ζωή μας, έτσι ώστε να μην εξαπατηθούν και να γνωρίζουν επακριβώς το τι πρόκειται να έρθει στη ζωή μας από εδώ και πέρα.